Τη Θράκη πρόκειται να επισκεφθεί την ερχόμενη Πέμπτη ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα φτάσει στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης περί τις 12 παρά το μεσημέρι. Ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη νέα δράση και στο νέο ξεκίνημα που κάνουμε, αυτή τη νέα αρχή πορεία προς την κοινωνία, θα αφηχθεί στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης την 5η στις 11 του μήνα. Ο Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφθεί τις Σφαίρες, όπου θα συναντηθεί με αγρότες της περιοχής και θα συνομιλήσει μαζί τους. Μετά τη συνάντηση αυτή θα κινηθεί προς την Κομωτινή και θα έχουμε την επίσημη εκδήλωση ομιλίας στις 7 η ώρα το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης αναμένεται στην Αλεξανδρούπολη και ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Θεόδωρος Δρίτσας, ο οποίος θα επισκεφθεί τον οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης, ενώ το μεσημέρι θα δώσει συνέντευξη τύπου. Ακολούθως θα συναντηθεί το απόγευμα με μέλη συλλόγων στην περιοχή των Φερών. Αύριο θα έχουμε την άφιξη του πρώην υπουργού του Θοδωρήτου Δρίτσα. Θα έχουμε κάποιες επαφές στην Αλεξανδρούπολη και το απόγευμα θα έχουμε μια εκδήλωση στην Δημοτική Ενότητα Φερών με τους εκεί παραγωγούς και τοπικούς παράγοντες. Να σημειωθεί ότι πριν από 2 ημέρες πραγματοποίησε περιοδία στον Εύρο και ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχοβίτης, όπου επισκέφθηκε την κοιλάδα του Ερυθροποτάμου και τη γέφυρα των Βρυσικών. Στην Ορεστιάδα, ο πρώην Υπουργός συναντήθηκε με τον κοσμήτορα του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης και το Δήμαρχο, όπου συζήτησαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή του Δήμου και η σημασία του Πανεπιστημίου, το οποίο μπορεί να συνεισφέρει με μελέτες και προτάσεις. Με επίκεντρο τη σιροτροφία έγινε η επίσκεψη του κυρίου Αραχοβίτη στο Σουφλί, ενώ νοτιότερα στο τυχερό εκπρόσωποι φορέων των αγροτών του επικοινώνησαν τα προβλήματα του κλάδου. Είχαμε μια περιοδία σε όλο τον ομό Εύρου, είχαμε επαφές και συναντήσεις με τους δημάρχους, δήμαρχο Δημοτήχου, Οριστιάδα, Σουφλίου και με παραγωγικούς φορείς, με αγροτικούς συλλόγους και ανθρώπους που κατοικούν στην Ήπεθρο και ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα, είχαμε και μια συνάντηση στην Οριστιάδα με τον κοσμήτορα της σχολής στην Ορεστιάδα για να συζητήσουν διάφορα ζητήματα, γιατί ήταν ένα ξεκίνημα που είχαμε κάνει τότε με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να δέσουμε και να συνδέσουμε το Πανεπιστήμιο, την επιστημονική κοινότητα με την παραγωγή και με την δημιουργία αυτού του προγράμματος του αγροτοδιατροφικού που είχαμε ξεκινήσει.